Εδώ είμαστε λοιπόν φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε ζωντανά στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου και κοντά μας έχουμε τον συντονιστή του ΕΠΑΜ Ξάνθης, τον κύριο Γιάννη Σιαμίδη. Να τον καλωσορίσουμε, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Ήταν κοντά μας ο κύριος Σιαμίδης στο σύνολο των διαλογικών συζητήσεων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Ακούσαμε και τις θέσεις του ΕΠΑΜ. Εγώ θα ξεκινήσω από το διατάφτα όμως, κύριε Σιαμίδη. Θα σας ακούσουμε. Ζητήσατε το βήμα και φυσικά θα σας ακούσουμε. Όμως το ΕΠΑΜ δεν τα πήγε καλά. Όχι, είναι γεγονός, δεν τα πήγε καλά. Σε πανελλαδικό επίπεδο 0,35% και στην Ξάνθη, στην εκλογική περιφέρεια Ξάνθης, 0,27%. Δεν ακούστηκε η φωνή σας. Δεν εισπράχθηκε το μήνυμα που θέλατε να στείλετε ούτε από τους συμπατριώτες μας στην επικράτεια, ούτε και από τους συμπολίτες μας εδώ στην Ξάνθη. Ναι, δυστυχώς, αυτό είναι και το μεγάλο μας πρόβλημα. Δηλαδή, έχουμε, νομίζω ότι ένα πρόβλημα στην επικοινωνία υπάρχει. Και εγώ θεωρώ ότι και το άλλο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το φοβόμουν κιόλας, είναι το εξής, ότι η θέση του ΕΠΑΜ είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, πολλοί κόσμος, ειδικά τώρα με, με αυτή την διάθεση αποχής που υπήρχε, δεν ασχολήθηκε καν με τις ευρωεκλογές. Θα σας πω όμως το εξής, και το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και άλλα κόμματα είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πήγαν πολύ καλύτερα. Ναι. Το θέμα είναι το εξής, ότι πολλά κόμματα πήγαν πολύ καλύτερα γιατί παίζανε με συνθήματα. Εμείς έχουμε την κακιά συνήθεια να προσπαθούμε να αναλύουμε τα πράγματα και πολλοί κόσμος προτιμάει τα εύκολα συνθήματα και, τα ευχάριστα ψέματα από το να ακούσει κάποιες αναλύσεις και κάποιες δυσάρεστες αλήθειες. Αυτό δυστυχώς. Θα πρέπει να προσαρμοστείτε όμως. Προφανώς. Αυτό προφανώς. Να ακολουθεί η ανάλυση του συνθήματος, κυρία Σιαμίδη. Ναι. Αυτό νομίζω το έχουμε επισημάνει αρκετές φορές. Τώρα να δούμε πώς το κάνουμε κιόλας. Γιατί είναι και κάποιες συνήθειες. Τρόπος, αν θέλει το ΕΠΑΜ πραγματικά να κατεβαίνει σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά να έχει και μετρήσιμα αποτελέσματα και των προσπαθειών. Είχε εντοπιστεί αυτό και πριν τις εκλογές, δηλαδή την προεκλογική περίοδο, ότι υπήρχε ένα τέτοιο προβληματάκι. Επικοινωνίας. Ναι. Και το συζητούσαμε κιόλας. Υπήρχαν συζητήσεις για το πώς θα μπορούσε να προχωρήσει αυτό. Να δούμε τώρα, πιστεύω ότι η διάθεση υπάρχει, άνθρωποι υπάρχουν. Συγγνώμη που σας ακούω, αλλά είναι εντυπωσιακό με σας, γιατί είχατε ηθοποιούς, ναι, τραγουδιστές, γνωστά ονόματα, ονόματα τα οποία είναι αγαπητά. Δεν είχαμε. Και περσόνες δεν είχαμε. Ουσιαστικά ήταν κάποια άτομα τα οποία ήταν συνειδητοποιημένα, ευτυχώς. Δηλαδή, αυτό που βλέπαμε, ας πούμε, να πάρουμε μια τηλεπερσόνα για να τραβήξουμε κόσμο. Μουτσάτσου, ναι. Αλλά η Μουτσάτσου είναι μια συναγωνίστρια Κωνσταντζόγλου, ναι. Θέλω να πω άτομα τα οποία είναι γνωστά στην ελληνική κοινωνία και μπορούν να περάσουν τα μηνύματα, τους λόγους για τους οποίους συμπορεύονται με το κόμμα σας. Δεν τα αξιοποιήσατε για να μπορέσετε να ανοίξετε διάβλους επικοινωνίας, ενώ με την κοινωνία. Ναι, όχι, πραγματικά. Λίγο θέλουμε να δούμε το επικοινωνιακό. Δυστυχώς, δεν υποτιμώ τα υπόλοιπα πρόσωπα. Όχι, απλά αυτά είναι γνωστά. Να μην παρεξηγηθώ. Το κάναν τα υπόλοιπα κόμματα. Ναι. Έτσι, ήταν ένα από τα θέματα τα οποία απασχόλησαν στις ευρωεκλογές. Οι celebrities, οι αναγνωρίσιμοι. Ναι. Είχατε στο ψηφοδέλτιό σας και εσείς. Αυτό θέλω να πω. Ήταν βέβαια λίγο διαφορετικά, με την έννοια ότι ήταν άτομα τα οποία ήταν συνειδητοποιημένα πραγματικά και ξέραν για ποιο λόγο είναι εκεί. Γιατί οι υπόλοιποι δεν κατέβηκαν συνειδητοποιημένα στην εκλογική αυτή μάχη. Τώρα νομίζω ότι οι celebrities δεν κατεβήκαν συνειδητοποιημένα, δεν ξέραν για ποιο λόγο είναι εκεί πέρα. Ξέραν ότι κατεβήκαν γιατί είναι αναγνωρίσιμα άτομα και θα τραβήξουν κόσμο. Πάση περιπτώσει, τι να πω. Και δυστυχώς αποδείχτηκε κιόλας αυτό. Τι να πούμε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εντάξει, τώρα πέρασε αυτό. Καλό θα ήταν να δούμε την επόμενη ημέρα, γιατί ουσιαστικά πιστεύω ότι οι πολύ κρίσιμες εκλογές θα είναι οι επόμενες εθνικές. Τις οποίες βλέπετε να γίνονται στο τέλος της τετραετίας, μετά από αυτό το οποίο κατέγραψαν οι κάλπες το βράδυ της Κυριακής. Πιστεύω πως ναι, γιατί βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει λάβει το μήνυμα, να το πούμε, των εκλογών. Αυτό εισπράτεται από μηνύματα που στέλνουν οι πολιτικοί αρχηγοί την επόμενη μέρα. Εγώ αυτό βλέπω, γιατί όταν σου λένε ότι η κοινωνία μας έδωσε μήνυμα για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα με τις αριθμίσεις,
Συγγνώμη, μέχρι τώρα μεταρρυθμίσεις δεν κάνανε. Θεωρητικά που δεν μεταρρυθμίσεις, αντιμεταρρυθμίσεις είναι αυτές. Αλλά βλέπω ότι πραγματικά δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Και τώρα η θέση μας, και νομίζω ότι οποιοδήποτε λίγο κάτσει και δει τι παίζει στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας, το μνημονιακό, είναι ότι αυτά τα άτομα είναι λίγο πολύ οικονομικοί δολοφόνοι, οι οποίοι έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο και ένα πολύ συγκεκριμένο έργο να επιτελέσουν. Για ποιους μιλάτε? Για το πολιτικό μας σύστημα. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψη του. Αυτό... Οικονομικούς δολοφόνους λέγαμε του Οδονουτού. Θυμάμαι στα χρόνια των μνημονίων. Ναι. Με τις πολιτικές τις οποίες εφάρμοζε. Είχαν γίνει και ντοκιμαντέρ, θυμάμαι τότε. Ναι, φυσικά. Ναι. Αλλά τώρα ο κύριος Ιαμίδης πάει πολλά βήματα μπροστά. Δεν πάω εγώ πολλά βήματα μπροστά. Η πραγματικότητα πάει πολλά βήματα μπροστά. Και αποδίδει το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό και στο εγχώριο πολιτικό. Να δούμε το εξής μόνο. Αυτό το περίφημο διάγραμμα, το οποίο δείχνει την φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, ναι, το είχαμε και εμείς τους τίτλους επικαιρότητα. Και βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat αυτές τις ημέρες. Είναι εντυπωσιακό. Αν θυμάμαι καλά, και για να μην κάνω λάθος, δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα, είναι το 21% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζούσε, που έζησε το 2023 και συνεχίζεται βέβαια, διακατάσταση, δεν άλλαξε κάτι, σε συνθήκες φτώχειας, και το 26% αν θυμάμαι καλά είναι στη χώρα μας. Ναι, ναι, ναι. Και είναι και χειρότερα, νομίζω. Το θέμα είναι το εξής, αυτό το περίφημο διάγραμμα. Όπως επίσης και η Διεθνής Ομοσπονδία Συνδικαλιστικών Ενώσεων έστειλε ένα μήνυμα προς τους Ευρωπαίους ηγέτες για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Τους λέει τα δικαιώματα των εργαζομένων εξασθενούν ταχύτερα στην Ευρώπη. Κοιτάξτε το. Ναι. Και η Eurostat, 2023, το 21% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 26% της Ελλάδας ζούσε στο όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Νομίζω ότι όμως, πέρα από αυτά τα νούμερα, το πιο χαρακτηριστικό ήταν αυτό το διάγραμμα το οποίο το είχαν βγάλει. Η Times ήταν, να θυμάμαι καλά. Το οποίο τι έδειχνε? Ήταν αυτό που έδειχνε την πορεία ουσιαστικά του εισοδήματος σε σχέση με την αγοραστική δύναμη. Α, όχι. Τα επίσημα στατιστικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είχαμε συζητήσει, νομίζω. Το είχαμε συζητήσει, αλλά είχε παρουσιαστεί και σε κάποια εφημερίδα τη μεγάλη, τέλο πάντων τη διεθνή. Σε αυτό το διάγραμμα φαινόταν ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια συνεχής πτώση, όταν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια σταθερότητα ή μια άνοδος. Μα δεν έχουμε σταματήσει να έχουμε ανατιμήσεις εμείς εδώ. Ναι, φυσικά. Αφιλωμένοι σε μισθούς. Και δεν είναι, μα δεν είναι τις και μόνο. Τις όποιες μικρές αυξήσεις τις καταπίνει ο πληθωρισμός και οι συνεχόμενες αυξήσεις. Ακριβώς. Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό. Και το θέμα είναι ότι η ακρίβεια που λέγαμε και συζητούσαμε δεν οφείλεται μόνο στο ότι ακριβαίνουν τα προϊόντα, αλλά και στην όλη την πολιτική των φόρων η οποία έχει υποβληθεί ο Έλληνας πολίτης από το ξεκίνημα των μνημονίων και λίγο πριν κιόλας. Βλέπουμε όχι και μόνο στους φόρους, αλλά και στα διόδια, να πούμε. Δηλαδή, στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια τώρα υπάρχουν ένα σωρό φορές, ακρίβεια, τα οποία καταπίνουν το εισόδημα. Κάποιες ανάγκες οι οποίες θεωρητικά μας έχουν επιβληθεί, το να έχουμε, ας πούμε, το πανάκριβο, την κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα. Αυτό είναι επιλογή. Είναι το θέμα της πανάκριβης, ουσιαστικά. Εκεί θέλω να μείνω. Γιατί στις υπόλοιπες χώρες μπορείς να έχεις πολύ καλύτερες υπηρεσίες με πολύ χαμηλότερη τιμή. Α, αυτό λέτε. Ότι ναι, φυσικά, είναι δυσανάλογο το κόστος με τις υπηρεσίες. Ναι. Κατά ψέματα, το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει πλέον απαραίτητο εργαλείο για τον καθένα. Και για τον επαγγελματία, αλλά και για τον απλό πολίτη. Έχουμε πρόσβαση και στον COVID μέσα από αυτό πλέον. Και βλέπω ότι κάποιες εταιρείες. Ναι, φυσικά, ναι, απλά αυτό μπορείς να το έχεις πάντα μαζί σου. Εδώ είναι θέμα. Ναι. Εμείς τη δημιουργούμε αυτή την ανάγκη, κύριε Σιωμίδη. Προφανώς εμείς τη δημιουργούμε, αλλά είναι εργαλείο. Είναι εργαλείο που μπορούμε ανά πάσα στιγμή, δεν χρειάζεται την ώρα που είμαστε, ξέρω εγώ, έξω με το κινητό στην τσέπη να τα κάνουμε όλα αυτά. Όχι, προφανώς όχι. Μπορούμε να απολαύσουμε ένα περίπατο ωραίο. να το. Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα το εξής, ότι πέρα από το αυτό που θα πρέπει να καταλάβει τώρα ο κόσμος, και φαίνεται να το έχει καταλάβει μετά τις εκλογές,
είναι αυτό που είχαμε πει και στη συζήτησή μας, ότι έχουμε ένα πολιτικό σύστημα με διάφορες αποχρώσεις. Και αυτό το πολιτικό σύστημα το φτωχοποιεί συνεχώς από την κρίση, τη μνημονιακή κρίση και πριν. Και θεωρώ ότι η Ελλάδα απλά έχει γίνει ένα πειραματόζωο για πολιτικές οι οποίες θα εφαρμοστούν αργότερα στην Ευρώπη, και βλέπουμε ότι εφαρμόζονται και όλες αυτές οι πολιτικές, έχοντας σαν πειραματόζωο την Ελλάδα και σαν κακό παράδειγμα, δηλαδή δείτε τι θα πάθετε αν συνεχίσετε κι εσείς έτσι. Αυτό πάει, πέρασε. Δεν πέρασε, συνεχίζει. Γιατί συνεχίζει? Γιατί ακόμα... ποιος ηγέτης Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έλεγε στο λαό του καθίστε καλά, θα πάθετε αυτά που έχει τώρα και τραβάει η Ελλάδα τώρα, είναι το 2024. Τώρα δεν χρειάζεται, γιατί δείτε ότι να πάθουμε τα πάθαμε. Τι να τους θυμίζει το παρελθόν, τους θυμίζει της Ελλάδας. Όχι, αλλά βλέπουμε σιγά σιγά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που λέγαμε, που λέγατε πριν. Ότι όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν φθήνουν. Το λέω εγώ, το λέει διεθνής, τους. Ναι, ακριβώς. Ναι, 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 ναι. Αναζητάτε αυτό τα αίτια και άρχισαν πριν. Πια ένας και τους τα απαριθμούν τα αίτια αυτά. Λέει η Διεθνή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Ενώσεων στους ηγέτες, εξασθενείτε ταχύτερα τα δικαιώματα των εργαζομένων σας στην Ευρώπη. Τους λέει η στατιστική τους αρχή, που αυτή την έστησαν, η Eurostat, ότι μέσα σε έναν χρόνο έχετε κατεβάσει το 21% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο όριο της φτώχειας και το 26% της Ελλάδας στο όριο της φτώχειας. Ναι, ναι, ναι. Όταν λοιπόν το 23 το 26% της Ελλάδας ζούσε στο όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, το αφήγημα της ανάκτησης επενδυτικής βαθμίδας στην οικονομία μας δεν είπε και πολλά πράγματα στους Έλληνες. Το λέω γιατί ήταν το αφήγημα των εθνικών διπλών αναμετρήσεων που είχαμε πέρυσι τέτοιο καιρό. Ναι, Μάιο και Ιούνιο του 2023. Το πρόβλημα είναι δυστυχώς ότι ο ψηφοφόρος την πάτησε στις εκλογές. Και την πατήσανε... Δεν πήγε, βρε κύριε Σία. Ναι, αυτό θα λέγω. Ότι την πατήσαν και αυτοί που ψηφίσανε, αλλά την πατήσαν και αυτοί που δεν πήγαν να ψηφίσουν. Και καταλαβαίνω, ας πούμε, τώρα το να έχεις ένα θυμό για το πολιτικό σύστημα και να θες να το τιμωρήσεις με την αποχή, νομίζω ότι θα πάρουν κάποιο μήνυμα. Που αν είχες κάποια σοβαρή κυβέρνηση που να λαμβάνει υπόψη το λαό της, ναι, θα έπαιρνες ένα μήνυμα. Εδώ είδαμε ακόμα και στη Γαλλία ότι πήραν το μήνυμα. Και στο Βέλγιο και σε κάποιες άλλες χώρες. Εδώ στην Ελλάδα είναι σαφέστατο ότι δεν υπήρχε πιθανότητα αυτή η κυβέρνηση και αυτό το πολιτικό σύστημα. Όχι, μην αναφερόμαστε μόνο δεν σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν είχαν στη Γαλλία και στο Βέλγιο εκλογές εθνικές πριν από ένα χρόνο. Δεν έχει σημασία. εδώ πέρα θα μπορούσαμε ουσιαστικά να δείξουν ότι έχουν λάβει το μήνυμα, αλλά προφανώς όπως είπαμε. Φαίνεται ότι δεν το έχουν λάβει το μήνυμα. Ένας ανασχηματισμός δείχνει από πλευράς κυβέρνησης ότι έχει λάβει το μήνυμα και προχωρά σε αλλαγές, δηλαδή αλλάζοντας τα πρόσωπα. Ο ανασχηματισμός θυμίζει πιο πολύ αυτό τα μουσικά τραπέζια που, το παιχνίδι που σηκωνόμαστε και αλλάζουμε καρέκλες και όλα αυτά εδώ πέρα και ποιος μείνει όρθιος τον πετάμε έξω. Αυτό είναι ένα σχηματισμό. Ένα σχηματισμό θα ήταν να αλλάξει πολιτική. Τώρα το να αλλάξουμε το πιο πρόσωπο. Θα εφαρμόσει την πολιτική η οποία είναι προαποφασισμένη, αυτό τώρα είναι, δεν είναι ένα σχηματισμό, αυτό είναι κοροϊδία, δηλαδή πραγματικά. Γιατί βλέπουμε ότι οι υπουργοί δεν έχουν κάποια αρμοδιότητα. Το πρόγραμμα είναι προαποφασισμένο, τα μέτρα που θα ληφθούν είναι λίγο πολύ προαποφασισμένα και πιθανότητα δεν είναι προαποφασισμένα καν στην Ελλάδα, είναι στο εξωτερικό. Και απλά αυτοί θα πρέπει επικοινωνικά να το περάσουν όλο αυτό. Και να επιβλέψουν την πιο γρήγορη και πιο ανεμπόδιστη εφαρμογή όλων αυτών των αντιλαϊκών μέτρων. Που δεν είναι πλέον αντιλαϊκά, είναι αντικοινωνικά, δηλαδή έχουν ανέβει επίπεδο πλέον, νομίζω. Μέτρα όπως ποια χαρακτηρίζεται αντικοινωνικά για να το κατανοήσουμε, κύριε Σιαμίδη? Να ξεκινήσουμε καταρχάς από την εξαήμερη εργασία, η οποία φαίνεται να εφαρμόζεται. Από 1 Ιουλίου. Ναι. Επίσης το όριο ηλικίας το οποίο ουσιαστικά έχει ανέβει στα 74 χρόνια με αυτόν τον νόμο ο οποίος προέβλεπε ότι αν κάποιος δεν έχει συμπληρώσει τα συνταξιδιωτικά του θα μπορεί να δουλεύει μέχρι τα 74 για να συμπληρώσει τα συντάξιμα χρόνια του. Εδώ θα έπρεπε σαν κοινωνία να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά λόγω των αλλαγών που συμβαίνουν στην τεχνολογία και στην επιστήμη. Και να αρχίσουμε πλέον να συζητάμε σε εντελώς άλλο επίπεδο από το να έχουμε αυτή την προτεσταντική άποψη ότι
δούλεψε πολύ περισσότερο, μπας και σωθείς. Μα ήδη οι Έλληνες δουλεύουν πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Ακριβώς. Και τώρα σου λέει, δούλεψε ακόμα περισσότερο. Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά κάποια στιγμή θα σκάσει ο γάιδερος. Έτσι δεν είναι. Επίσης, να πούμε άλλα αντιλαϊκά μέτρα. Βασικά, τι να πρωτοπούμε, όλα αντιλαϊκά είναι, δεν είναι. Να πούμε τα νοσοκομεία. Εικόνα, λέτε, την καταστροφή των νοσοκομείων. Για αντικειμενικά μέτρα, για να καταλάβουμε σε ποια από όλα αναφερόμαστε. Ναι, ναι. Άρα, σε αυτά τα οποία χαρακτηρίζει μεταρρυθμίσεις η κυβέρνηση. Να σας πω. Αυτά χαρακτηρίζεται αντικοινωνικά. Μα είπαμε ότι αυτά δεν είναι μεταρρυθμίσεις, είναι αντιμεταρρυθμίσεις. Τα ενέκριναν οι συμπατριώτες μας τον Ιούνιο του 23. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει πολιτική σκέψη δυστυχώς στην Ελλάδα και κολλάμε στα συνθήματα. Δηλαδή, ένα από τα πολύ αντικοινωνικά μέτρα είναι το μέτρο αυτό με την καταστροφή της δημόσιας παιδείας ουσιαστικά, το οποίο το βαφτίσαμε το νομοσχέδιο σαν αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας και το παρουσιάσαμε. Τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά, λέτε. Ναι. Αυτό είναι εξαιρετικά αντικοινωνικό, γιατί ουσιαστικά το πανεπιστήμια και η παιδεία γενικά ήταν ένα μέσο το οποίο προωθούσε την κοινωνική κινητικότητα. Μέσω της εκπαίδευσης μπορούσαν παιδιά κατωτέρων τάξεων να ανέβουν, να το πούμε, στην κοινωνία, να έχουν κάποιες πολύ καλύτερες δουλειές, κάποια πολύ καλύτερη θέση στην κοινωνία. Και αυτή τη στιγμή ξαναγυρνάμε σε φαινόμενα των καστών. Δηλαδή η γνώση είναι για τους ελάχιστους, τους αρεστούς της κυβέρνησης, τους αυλικούς, να το πούμε έτσι. Και από εκεί και πέρα, όπως μας το είχε πει και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, τα παιδιά, ας πούμε, από το Περιστέρι, από το Κερατσίνη Πουχού, το πολύ πολύ που θα μπορούν να γίνουν θα είναι, τι είχε πει, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, κάτι τέτοιο. Και που τους κυνηγάει τώρα για αυτούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το λυπηρό πραγματικά είναι ότι ο Έλληνας δεν θέλει να διαβεί. Είπε να στραφούν και σε τεχνικά επαγγέλματα. Ναι, okay. Ναι, δεν το είπε έτσι ακριβώς. Έτσι όπως το ανέφερε και μάλιστα με έναν υποτιμητικό τρόπο, ήταν, σου λέει, εσείς μέχρι εκεί και πολύ σας είναι. Και μα αυτό είναι και το πρόβλημα που λέγαμε στην καταστροφή της παιδείας. Βλέπουμε ότι καταστρέφεται η δημόσια παιδεία, θα μείνουν κάποια συγκεκριμένα εκπαιδευτήρια τα οποία θα βγάζουν τους άριστους, να το πούμε σε πολλά εισαγωγικά, και θα συνεχίσει, θα ξαναδημιουργηθεί και θα διονυστεί ένα σύστημα καστών στην ελληνική κοινωνία. Ναι. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά αντικοινωνικό μέτρο. Δηλαδή καταστρέφεις αυτή εδώ πέρα τη δυνατότητα του ενός φτωχού, να το πούμε, τέλος πάντων ενός ανθρώπου που έχει μικρό εισόδημα, να μπορέσει να σπουδάσει τα παιδιά του για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Ή τέλος πάντων αυτό που θεωρούμε ένα καλύτερο μέλλον. Γιατί το ότι κάποιος θα γίνει ένα επιστήμονας δεν σημαίνει ότι. Θέλω να πω εδώ κάτι, γιατί αυθόρμητα από την ανάλυση σας μου ήρθε έτσι στο μυαλό, κύριε Σιαμίδη. Το προηγούμενο διάστημα μεταφέραμε την πληροφορία ότι την επομένη των εκλογών με τους στενούς του συνεργάτες ο κύριος Μητσοτάκης εξέταζε το ποσοστό της αποχής μέσω των exit polls των εθνικών εκλογών του 23 και των ευρωεκλογών της Κυριακής. Και εκείνο το οποίο διαπίστωσαν ότι το μεγάλο ποσοστό αποχής είναι στην ηλικιακή ομάδα 17 με 30 τόσο χρονών. Ήταν ουσιαστικά οι ηλικιακές ομάδες οι οποίες βγήκαν στους δρόμους αντιδρώντας σε αυτή τη μεταρρύθμιση όπως την χαρακτηρίζει η κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, απλώς το αναφέρω. Ναι, αυτό. Αν αυτό σημαίνει κάτι. Εγώ πιστεύω σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι τα νέα τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Οι ηλικιωμένοι δυστυχώς και από τις συζητήσεις. Ναι, αλλά απέχουν. Κάτι δεν πάει καλά. Και γυρίζω την πλάτη στο πρόβλημα, κύριε Σιαμίδη. Κάτι. Λάθος είναι αυτό. Αυτό είναι λάθος. Αλλά το πρώτο βήμα. Και είναι. Και αφήνουν εμένα και εσάς να πάμε να ψηφίσουμε για να λύσουν τα προβλήματα. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό θα λέω. Τα νέα τα παιδιά. Ναι, το πρώτο βήμα είναι να καταλάβεις το πρόβλημα. Να καταλάβεις ουσιαστικά ότι υπάρχει πρόβλημα. Μετά είναι να καταλάβεις ποιο είναι το πρόβλημα και μετά να οργανωθείς για να το λύσεις το πρόβλημα. Από τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών με τις αποχές που είχαμε φαίνεται ότι η κοινωνία καταλαβαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Ενώ μέχρι τώρα
όλο αυτό το, θα μπορούσα να πω και κυμπελίστικο σύστημα των κεντρικών ΜΜΕ, του, ακόμη και τώρα, τους παρουσιάζει στον κόσμο μία εντελώς διαφορετική εικόνα, ότι έχουμε πάρει την επενδυτική βαθμίδα, έρχεται η ανάπτυξη, ανεβαίνουν τα νούμερα. Τη στιγμή που ανεβαίνουν τα νούμερα, ας πούμε, αλλά η ποιότητα της ζωής και η καθημερινότητας φθήνει συνέχεια. Οπότε είναι και αυτό ένα κάτι καλό. Τα νέα τα παιδιά που θα είναι το μέλλον καταλαβαίνουν ότι αυτό το σύστημα δεν τους εκφράζει καθόλου. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να τους περάσουμε και να καταλάβουν στα νέα τα παιδιά ποιο θα είναι, ποια θα είναι μια δυνατή εφικτή κατάσταση για το μέλλον και να μπορέσουμε να τη διεκδικήσουμε και να διεκδικήσουν, ναι, πρωτίστως. Και θεωρώ βέβαια ότι θα πρέπει πρωτίστως να τη σχηματίσουμε εμείς με τη βοήθεια των παιδιών, όταν λέω εμείς εννοώ τη γενιά μου ουσιαστικά, όχι σαν ΕΠΑΜ μόνο, με την έννοια ότι, να το πω ευγενικά, ας πούμε, εμείς θα σκατώσουμε, εμείς πρέπει να τα καθαρίσουμε. Να καθαρίσουμε, ναι. Και τουλάχιστον να βάλουμε τις βάσεις για να καθαριστούν όλα αυτά εδώ πέρα. Και αυτό θα πρέπει να είναι το ελάχιστο καθήκον που θα πρέπει να κάνει οποιοδήποτε γονέας ή τέλος πάντων άνθρωπος της γενιάς μας, ο οποίος είδε τους γονείς του να θυσιάζονται κυριολεκτικά σε πολύ δυσκολότερες περιόδους για να τον αφήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Και νομίζω ότι εμείς θα πρέπει κατ' ελάχιστο να κάνουμε αυτό το πράγμα για τις επόμενες γενιές, νομίζω. Τώρα, θα ήταν καλό σε κάποια φάση να συζητήσουμε και το πώς θα μπορούσε να είναι αυτό το μέλλον. Είναι μάλλον ταλαιπωρημένη πλέον η δικιά μας γενιά, κυρία Σιαμίδη, για να μπορέσει να το κάνει είναι... αυτό. Θα πρέπει τα παιδιά ταλαιπωρημένη με όλα αυτά που περνάει από το 2009, 10, 10 κυρίως μετά, ναι, τα μνημόνια, έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι... Αυτά δεν είναι ποσοστά. Το 26% του, ναι, πληθυσμού στο όριο της φτώχειας. Ναι, ναι, πότε, ναι. Το 23%. Αφού δηλαδή βιώσαμε και τα περίφημα αφηγήματα, βγήκαμε από τα μνημόνια, πάρτε και αυτή την αύξηση στους μισθούς σας, παίρνουμε και ανακτούμε και επενδυτική βαθμίδα. Αυτό δηλαδή είναι συνεχές το πρόβλημα, δηλαδή μπορεί τώρα να είναι 26%, αλλά μπορεί να είναι να ήταν χειρότερο και από πριν, με την έννοια την εξής. Βλέπαμε ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης, όταν θέλαμε να παρουσιάσουμε μια καλύτερη προφανώς εικόνα... Προφανώς είναι βελτιωμένο το ποσοστό εδώ, έτσι. Δεν νομίζω να είναι βελτιωμένο σχέση με την πραγματικότητα. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι βελτιωμένο. Μπα, δεν νομίζω. Αποκλείω. Όχι ότι έχει ανέβει πολύ, αλλά όταν όχι, άρχισε... έχουν αλλάξει, πιθανότατα έχουν αλλάξει οι βάσεις για το τι θεωρούμε πλέον όριο φτώχειας. Δηλαδή αυτό βλέπαμε και μέσα στην κρίση, τη μνημονιακή, ότι πολλές φορές όταν θέλουν να παρουσιάσουν, να διαστρεβλώσουν την εικόνα και την πραγματικότητα, το μόνο που αλλάζαν ήταν τα όρια, ας πούμε, της φτώχειας. Το θυμόσαστε, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε αυτό εδώ πέρα. Πολλές φορές η Ελστάτ, αν ήθελε να πει ότι μειώθηκε η φτώχεια, μειώναμε τα όρια της φτώχειας. Είναι πολύ απλό. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν κάποια στάνταρ όρια που να λέει, ας πούμε, ότι το 70% του ΑΕΠ και κάτω θεωρείται όριο φτώχειας. Το κατά κεφαλή, να το πούμε σωστά, όχι το ΑΕΠ. Θεωρείται... Υπάρχουν όρια. Υπάρχουν θεωρητικά, όρια, απλά αυξομειώνονται και προσαρμόζονται. Βάσει των ορίων αυτών δίδεται και το περίφημο, αυτό γεννήθηκε στα χρόνια των μνημονίων, το ΚΕΑ, το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, σε αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες, σε αυτές τις οικονομικές ομάδες, όχι πληθυσμιακές, στις ομάδες οι οποίες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτοί είναι και οι δικαιούχοι των ΚΕΑ. Και μια και το ανέφερα, να σας πω ότι στον νομό μας είναι αρκετές χιλιάδες τούτα τα άτομα, τούτε οι οικογένειες που λαμβάνουν το κοινωνικό αυτό επίδομα. Ναι, η περιφέρειά μας είναι ψηφοφυχία στην Ευρώπη. Δηλαδή, γι' αυτό και το ανέφερα. Ναι. Και αυτό είναι που με ενοχλεί εμένα. Ενώ ζούμε σε μια περιφέρεια που είναι χαρισματική κυριολεκτικά, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι έχουμε να κάνουμε με οικονομικούς δολοφόνους. Χαρισματική, αν κινήσεις τα νήματα, κυρία Σιαμίδη. Ακριβώς αυτό, ναι. Αν κινήσεις τα νήματα, βεβαίως είναι χαρισματική. Μα αυτό θέλω να πω, ναι. Έχει 20 χρόνια τώρα που συζητάμε και υπεραναλύουμε τις προοπτικές. Ακριβώς. Ακριβώς. Και οι προοπτικές τις ξέρουμε. Ξέρουμε. Πάρα πολύ καλά. Ξέρουμε, καταγεγραμμένες τις έχει και σε πορίσματα διακομματικών επιτροπών ΔΙΣ σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και το πολιτικό προσωπικό του τόπου. Ναι, φυσικά, ναι. Και αυτό είναι σε πανελλαδικό επίπεδο. Αλλά βλέπουμε ότι δεν γίνεται τίποτα. Να πάρουμε ένα παράδειγμα στην Ξάνθη για να καταλάβουμε
ότι όλα αυτά τα πράγματα που ζούμε τα τελευταίες δεκαετίες ουσιαστικά, δηλαδή με την μείωση του επίπεδου ποιότητας ζωής μας τέλος πάντων, γίνονται ηθελημένα. Δεν γίνονται επειδή είναι ανίκανοι, είναι ικανότατοι, απλά το πρόβλημα είναι ότι αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να καταστρέψουν τον τόπο. Να σας πω. Γιατί βρε κύριε Σιαμίδη να το θέλουν αυτό, δεν μπορώ να το κατανοήσω. Γιατί δηλαδή ο τόπος πρέπει να πουληθεί χωρίς τους ηθαγενείς του. Τους ενοχλητικούς. Σε αυτούς που πουλιέται τώρα. Είδαμε, ας πούμε, χαρακτηριστικά ότι έχουν πουληθεί τα αεροδρόμια, έχουν πουληθεί τα λιμάνια, έχουν πουληθεί οι αυτοκινητόδρομοι. Τώρα είδαμε ότι πουλήθηκε η Εγνατία που κόστησε πόσα δις, πουλήθηκε για 50 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά. Και αμέσως αυξήθηκαν τα διόδια κατά 30% και θα πάνε μάλλον στο επιδείο από ό,τι διαβάζω. Πουλήθηκε ο σιδηρόδρομος, τραγικό. Και για το έγκλημα που έγινε, αλλά τραγικό και για το γεγονός από τη στιγμή που πουλήθηκε στην Θράκη δεν υπάρχει σιδηρόδρομος. Πουλήθηκε, τι να σας πω, πουλούνται τα πάντα. Έχουν αρχίσει να πουλούνται πλέον τουριστικές επιχειρήσεις, που είναι η βαριά μας βιομηχανία θεωρητικά. Έχει πουληθεί η παραγωγή. Έχουν πουληθεί οι αλυσίδες μεταφοράς. Έχει πουληθεί όλος ο τόπος. Και αυτό που λέγαμε πάρα πολύ εν συντομία. Εάν πουλάμε και δεν εισπράττουμε ανάπτυξη, γιατί το μοντέλο μας το οικονομικό δεν έχει αλλάξει, είναι το ίδιο. Ναι. Το ίδιο μοντέλο όπως αυτό που είχαμε πριν από τα μνημόνια. Mm-hmm. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Όχι, προφανώς. Το ίδιο ακριβώς. Αυτό λέμε ότι είναι το πρόβλημα. Ότι οι ίδιες πηγές γεμίζουν τα δημόσια ταμεία όσο τα γεμίζουν. Ναι, είναι ανάπτυξη, οι φόροι. Πραγματική. Οι φόροι και ο τουρισμός. Οι φόροι και ο τουρισμός. Το πρόβλημα του τουρισμού πλέον είναι ότι ο τουρισμός έχει αρχίσει να περνάει στα χέρια των κάποιων. Fund, κάποιων τέλος πάντων εξωτερικών επενδυτών, να το πούμε έτσι. Και το οποίο σημαίνει. Ναι, αν αυτά τα οποία αναφέρατε τώρα εσείς, τα οποία επενδύσεις χαρακτηρίζονται, ξέρω εγώ. Ναι, επενδύσεις χαρακτηρίζονται. Ναι, είναι επενδύσεις, αλλά το θέμα είναι το εξής. Είναι επενδύσεις που έχουν πληρώσει ο ελληνικός λαός κατά βάση. Δεν αποδίδουν και δεν επιφέρουν πραγματική ανάπτυξη, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να τεθεί σε συζήτηση. Να μπει σε συζήτηση. Φυσικά, ναι. Καταρχάς, τώρα, να μην κοροϊδευόμαστε. Ανάπτυξη χωρίς παραγωγή. Το μεταφέρει σε κάποιους τα διαλογικά τραπέζια. Το συζητούσαμε εδώ και με τη συνάδελφο τη Γιώτα την Κουτσομιχάλη για το θέμα του σιδηρόδρομου. Γιατί αναδείχθηκε, είχε έρθει εδώ πέρα υπεύθυνο στην περιφέρειά μας, είχε ορίσει ο κύριος Μητσοτάκης για τις ευρωεκλογές τον Υπουργό Μεταφορών. Και βεβαίως έγιναν αλλεπάλληλες συναντήσεις, συσκέψεις του, επισκέψεις εδώ στην περιοχή. Για το θέμα λοιπόν εδώ του σιδηρόδρομου στην περιοχή μας, αρχικά ο κύριος Σταϊκούρας ήταν εξαιρετικά ειλικρινής, έχει τεχνικά προβλήματα το έργο, είχε πει, η γραμμή έχει πολλά τεχνικά προβλήματα και προς το παρόν δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες. Στη δεύτερη σύσκεψη μετά το θόρυβο και την κριτική και από τα τοπικά εδώ μέσα ενημέρωσης και τα περιφερειακά, στη συνάντηση στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μπήκε στο σχεδιασμό, το πότε θα γίνει θα το δούμε, αλλά το να ακούσα από συμπολίτες μας την ώρα που το συζητάμε εδώ σε διαλογικά τραπέζια, το είχε θέσει ένας από τους συνομιλητές μας νομίζω, ή στο τελευταίο ή στο δεύτερο στο τραπέζι. Στο τελευταίο νομίζω. Ήσασταν εδώ, γι' αυτό σας ρωτώ, δεν πρέπει να θυμηθώ και όλα. Ήταν πραγματικά αρκετά έτσι επιβαρημένη η περίοδος και για μας. Να ακούσω από τους συμπολίτες μετά τη συζήτηση που είχαμε μαζί σας να λένε ότι ευτυχώς, όταν υπάρχουν τόσα προβλήματα ασφάλειας, εκεί αρχίζεις και γονατίζεις, κύριε Σιαμίδη. Ένα σιδηρόδρομος ο οποίος έγινε του 1800, αρχές του 1900. Και τώρα είναι τεχνικά δύσκολο να το επισκευάσουμε. Και τώρα τεχνικά, ενέτη 2024, να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Και να παίρνουν οι συμπολίτες τηλέφωνο ακούγοντας εδώ τους συνομιλητές στο διαλογικό τραπέζι. Καλό είναι αυτά να τα μεταφέρουμε και λίγο έτσι. Τα ζήσαμε εδώ την προεκλογική περίοδο και να σου λένε αυτά τα πράγματα. Έχουν κατανόηση της πραγματικότητας αυτό που λέγαμε πριν. Το θέμα είναι. Εξυγχρονίσαμε λοιπόν το σιδηρόδρομο. Προφανώς. Η κάθε φορά που δεν έχουμε γραμμή λέμε και ευτυχώς. Αυτά τα πράγματα είναι πραγματικά απογοητευτικά. Είναι και είπαμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό ότι τον δώσαμε στους Ιταλούς. Ότι καλή κατανόηση του προβλήματος, ότι έχουμε πρόβλημα με το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα. Ναι, πολύ ωραία. Τι κάνουμε παραπέρα. Εδώ είναι το θέμα. Γιατί είπαμε, ζούμε σε μια εξαιρετικά προνομιακή περιοχή, και σαν Θράκη μιλάω, αλλά και σαν Ελλάδα, και έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν κάνει τίποτα για να αξιοποιήσει. Δυστυχώς.
Και δεν το κάνει εσκεμμένα. Δεν είναι ότι είπαμε την αλήθεια. Τι είναι η άποψή σας? Να σας πω. Θράκη, Ξάνθη. Έχουμε δύο γεωθερμικά πεδία στην πεδιάδα και ένα στο βουνό. Είδατε να αξιοποιούνται? Όχι. Δόθηκε πριν λίγα χρόνια στον κύριο Χαλιορή χώρος για να γίνει και γεώτρηση για να γίνει ένα μεγάλο θερμοκήπιο και αυτό ήταν. Εκεί σταμάτησε το πράγμα. Πάλι καλά που έγινε και αυτό. Έχουμε μια πάρα πολύ διάφορη πεδιάδα. Είδατε να γίνει τίποτα, κανένα έργο στην πεδιάδα? Σημαντικό. Τα έργα που έχουν γίνει, όλα τα παλιά, ένα μικρό αρδευτικό, έχουν γίνει παλιά. Παλιότερα, για να αντιμετωπίσει η περιφέρεια την υφαλμήρυνση, έκανε ένα δίκτυο καναλιών, το οποίο βοήθησε το πρόβλημα. Και περιμένουμε αυτό το πολύ μεγάλο έργο του αρδευτικού του κάμπου, το οποίο δεν θα γίνει ποτέ, ή όταν θα γίνει όταν οι αγρότες θα χάσουν τα χωράφια τους. Έχουμε ένα πολύ πανέμορφο ορεινό όγκο με τον Έστο, τα στενά του Νέστου. Έχουμε τη Βιστονίδα, την παλιά την πόλη. Τριγύρω μας σε πολύ μικρή απόσταση υπάρχει η Καβάλα, είναι η Αναστασιούπολη, η Μαρόνια. Δηλαδή έχεις να πας να τριγυρίσεις αυτή την περιοχή και δεν υπάρχει τουρισμός, δεν υπάρχει ανάπτυξη. Δεν έχουμε αξιοποιήσει τα γεωθερμικά πεδία, δεν έχουμε αξιοποιήσει την πεδιάδα, δεν έχουμε αξιοποιήσει τον ορεινό τον όγκο. Δεν έχουμε αξιοποιήσει την παλιά την πόλη καλά. Οπότε δεν θεωρώ ότι αυτό είναι ανικανότητα. Θεωρώ ότι αυτό γίνεται σκεμμένα. Δεν μπορεί να είναι τόσο ανίκανη. Πραγματικά δεν μπορεί να είναι τόσο ανίκανη. Έχεις το σημαντικότερο ίσως. Έχεις έναν τεράστια σημασία αρχαιολογικό χώρο. Και μάλιστα έχεις την πολυτέλεια να έχεις και ένα αρχαιολογικό μουσείο το οποίο είναι πραγματικά διαμάντι και μια αρχαιολογική υπηρεσία η οποία ενδιαφέρεται για αυτό το χώρο και για το μουσείο. Και δεν τα αξιοποιείς. Και αυτό είναι πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα. Η Ελλάδα θα μπορούσε πραγματικά να έχει τον τουρισμό στα βαριά βιομηχανία, αλλά όχι τον τουρισμό έρχομαι και πηγαίνω στην ξαπλώστρα, στο all inclusive και όλη τη μέρα αλλιάζομαι και κολυμπάω, αλλά να αξιοποιήσει τον πολιτισμό σαν ένα όπλο ουσιαστικά μέσω του τουρισμού της. Δεν το κάνουν. Για ποιο λόγο δεν το κάνουν? Δεν ξέρουν ότι έχουμε. Ενισχύει το κύρος της, λέτε, μέσω της ιστορίας της. Προφανώς. Η Ελλάδα είναι ένας πολιτισμικός γίγαντας. Αυτός είναι ο στόχος. Ναι, είναι ο στόχος. Αυτός δεν είναι ο στόχος, ξέρω. Εγώ βλέπω ότι δεν είναι ο στόχος, γιατί βλέπουμε ότι δεν υποστηρίζονται οι αρχαιολογικές υπηρεσίες. Είδαμε, αν θυμάμαι καλά, 5 από τα εμβληματικότερα μουσεία να γίνονται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αν θυμάμαι καλά, πριν αρκετά χρόνια. Πώς ακριβώς υποστηρίζεται όλος αυτός ο πολιτισμός που λέμε? Μάλιστα. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, κύριε Σιαμίδη. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, εγώ θα ήθελα λίγο να επιστήσω την προσοχή του κόσμου στο ότι ωραία, δώσαμε το μήνυμα, η κυβέρνηση προφανώς δεν το έλαβε και δεν υπήρχε πιθανότητα να το λάβει. Οι υπόλοιποι το έλαβαν? Όχι, κανείς δεν το έλαβε. Πιστεύω. Εσείς το λάβατε? Ελπίζω να το έχουμε λάβει. Θα δω τι θα γίνει στο πρώτο εθνικό συμβούλιο που θα έχουμε. Και βλέπω βέβαια από τις πρώτες συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει να έχει γίνει κατανοητό ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Ωρατό. Για το δικό μας το αποτέλεσμα. Ναι, ορατό. Ναι. Προφανώς, ναι. Ναι. Το νούμερα ποτέ δεν λένε ψέματα, συνήθως. Και είπαμε, καλό το πρώτο βήμα, χρειάζονται και τα επόμενα βήματα. Και τα επόμενα βήματα χρειάζονται να γίνονται οργανωμένα, δηλαδή να μάθουμε ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα, και αυτό απαιτεί γνώση. Και δυστυχώς η γνώση δεν μπορεί να περάσει στον κόσμο με απλά συνθήματα. Πρέπει δυστυχώς ο κόσμος να κάτσει λίγο να ενημερωθεί. Δηλαδή είναι λίγο, αν θα θέλαμε να πούμε σαν ατομική ευθύνη σε κάτι, είναι στην ενημέρωση. Δηλαδή και εγώ όταν εντασσόμουν στο ΕΠΑΜ ή και πιο μπροστά, γιατί και εγώ από κάποια από αυτά τα κόμματα ψήφιζα πριν, κάποια στιγμή κατάλαβα ότι δεν πάει καλά και άρχισα να ψάχνω τι παίζει. Γιατί δεν πάει καλά, γιατί η ελληνική οικονομία δεν πάει καλά, γιατί ενώ έχουμε αύξηση παραγωγικότητας, τρομερή αύξηση παραγωγικότητας, οι κοινωνίες φθήνουν συνέχεια, η ποιότητα ζωής μας φθήνει συνέχεια,
Και μέχρι που βρήκα και το ΕΠΑΜ, αλλά το ΕΠΑΜ το βρήκα ψάχνοντας. Δηλαδή, εγώ έψαχνα πολλά χρόνια για να βρω κάτι, για να καταλάβω καταρχάς τι γίνεται. Το ΕΠΑΜ δημιουργήθηκε στα χρόνια του. Στα χρόνια των μνημονίων, ναι, ναι, ναι. Και το ΕΠΑΜ θεωρώ ότι, αν μη τι άλλο, είναι μία από τις πολύ καλές πηγές γνώσης. Δηλαδή, θα προσκαλούσα τον κόσμο να επισκεφθεί τα κανάλια μας, όπου θα μπορεί να ενημερωθεί διεξοδικά και αναλυτικά. Και πραγματικά, χωρίς γνώση, δεν μπορούμε να σχηματίσουμε καταρχάς την πρόταση. Την πρόταση κυρίως στο τι θέλουμε εμείς. Όχι στο τι θέλουμε σαν ΕΠΑΜ, ας πούμε. Το τι θέλουμε σαν ΕΠΑΜ είναι γνωστό, το ξέρουμε. Το τι θέλει ο κόσμος, πού θέλει να πάει. Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο ρητό που έχω διαβάσει και θεωρώ από τα σημαντικότερα, είναι του Σενέκα, που λέει: κανένας άνεμος δεν είναι ούριος, αν δεν ξέρεις σε ποιο λιμάνι θες να πας. Αν δεν ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε, το μόνο που θα έχουμε είναι να τριγυρνάμε δεξιά και αριστερά σε κάποια κόμματα και κομματίδια τα οποία δημιουργεί το ίδιο το σύστημα, ακριβώς για να ρίχνει στάχτη στα μάτια του κόσμου. Α, και λίγο αυτό εδώ πέρα, πολύ σημαντικό. Επειδή όπως είχα επισημάνει και στις συζητήσεις, έχουμε ένα χοντρό πρόβλημα στην Ευρώπη με την φασιστικοποίηση της ζωής μας και όλης της Ευρώπης ουσιαστικά. Αυτός είναι ένας μηχανισμός ο οποίος είναι ουσιαστικά copy-paste αυτών των γεγονότων τα οποία συνέβησαν στην περιοχή, στην Δημοκρατία της Βαϊμάρης, δηλαδή στην προ-δεύτερου πολέμου Γερμανία. Ένα από τα πράγματα που συνέβησαν στις εκλογές του 1933 είναι το εξής. Δεν έχουμε χρόνο για ανάλυση. Ναι, 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 όχι, όχι ανάλυση. Ναι. Το σύστημα είχε κατεβάσει, πολλά κόμματα. Και έβλεπα σε ένα ντοκιμαντέρ μία προεκλογική συνέντευξη, ομιλία του Χίτλερ, όπου έλεγε αυτό ακριβώς το πράγμα. Έλεγε χαρακτηριστικά, έλεγε, ας πούμε, δεν θυμάμαι πόσα ήταν, 35-36 κόμματα, λέει, κατεβαίνουν σε αυτές τις εκλογές. Οι εργάτες έχουν, ο καθένας έχει τα δικά του κόμματα, οι εργάτες έχουν το δικό του κόμμα και μάλιστα όχι 1-5-6. Οι δικηγόροι έχουν το δικό τους κόμμα, οι μηχανικοί το δικό τους κόμμα, οι θουρίγκοι. Στο δεύτερος που κάνει αυτή την τοποθέτηση, ναι. Χθες με παρέμβασή του το επισήμανε και ο συμπολίτης μας ο κύριος Τάκης Σιδερόπουλος. Να, μάλιστα, ναι. Και έλεγε χαρακτηριστικά ότι οι αγρότες έχουν το δικό τους κόμμα, δηλαδή η κάθε κοινωνική ομάδα πάει και φτιάχνει το δικό της κόμμα για να λύσει, ή μάλλον κάποιοι φτιάχνουν ένα τέτοιο κόμμα για να περιορίσει και να μαντρώσει ουσιαστικά αυτή τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα σε δυνάμεις οι οποίες στην καλύτερη των περιπτώσεων θα διεκδικήσουν κάποια συντεχνιακά δικαιώματα. Αυτό. Ναι. Αλλά εμείς θέλουμε να σχεδιάζουμε το μέλλον. Αυτό είναι το θέμα. Και το μέλλον σχεδιάζεται όχι η ρήμη της κοινωνίας, δηλαδή η καλύτερη ουτοπία. Κάποιος θα έλεγε ότι είναι δημοκρατία να έχει πολλά κόμματα. Α, ναι. Και επιλέγει ο πολίτης, δεν τα θέλει. Τα μαυρίζει, βρε κύριε Σιμίδη. Ναι, να έχουμε πολλά κόμματα, με ξεκάθαρες όμως διαδικασίες χρηματοδότησης των κομμάτων. Πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό, ναι. Να ξέρουμε πού ρέουν τα χρήματα στα κόμματα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ποιοι είναι οι χορηγοί. Αυτό, ναι, το σημαντικότερο. Αν υπάρχουν, ποιοι είναι οι χορηγοί, εγώ δεν λέω ότι υπάρχουν, λέω αν υπάρχουν. Μα πιθανότατα υπάρχουν, γιατί βλέπουμε κόμματα τα οποία είναι σφραγίδες να κάνουν προεκλογικές εκστρατείες και διαφημίσεις και φυλάδια. Ναι, αλλά δεν μπορώ να το πω αν δεν έχω στα χέρια μου. Προφανώς δεν μπορώ να το πούμε, αλλά βλέπουμε το σύμπτωμα, να το πούμε έτσι. Προφανώς πρέπει να ψάξουμε την ασθένεια. Λοιπόν, εγώ αυτό θα θέλω να πω σαν μήνυμα ουσιαστικά, ότι ωραία, δώσαμε το μήνυμα, πρέπει να δούμε παρακάτω. Πώς θα πορευθούμε, να σχηματίσουμε ουσιαστικά το μέλλον το οποίο θέλουμε σαν κοινωνία και μάλιστα στα πλαίσια των υφιστάμενων συγκλονιστικών αλλαγών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην επιστήμη και στη τεχνολογία και να το διεκδικήσουμε. Αλλά για να το διεκδικήσουμε πρέπει να οργανωθούμε με βάση πολιτικές προτάσεις, όχι με βάση τα πιστεύω και τα συνθήματα. Αυτό είναι το θέμα. Να τον ευχαριστήσουμε τον Γιάννη τον Σιαμίδη. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα δούμε τι θα αποφασίσετε κι εσείς. Όλα τα κόμματα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι θεμέλια η λύθη της δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα,
επειδή είναι δικαίωμα δημοκρατικό του πολίτη, είναι και υποχρέωση στο πλαίσιο άσκησης του δικαιώματός μου να ξέρω και ποιον επιλέγω, σε ποιον δίνω δύναμη. Σε ποιον δίνω δύναμη, κύριε Σιαμίδη? Αυτό... Και γιατί του δίνω τη δύναμη αυτή, τι προσδοκώ, τι αναμένω? Γι' αυτό δεν όμως... είναι συνεπής. Τι μωρώ? Αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό είναι το πιο απλό. Δηλαδή, μου είπες τι θέματα. Τόσο εισαγωγικών, έτσι. Γιατί ουσιαστικά, σαν τις θρησκείες τείνουν να γίνουν και τα κόμματα, εκείνα τα οποία δεν θέλει ο λαός, ξεχνιούνται, λησμονούνται. Mm-hmm. Κάποτε εδώ είχαμε 12 θεϊσμό. Ναι. Έτσι. Εκείνη τη θρησκεία την οποία, η οποία βυθίζεται στη λύθη, πλέον δεν υπάρχει ο Θεός της. Το ίδιο γίνεται και σε μια δημοκρατία στα κόμματα. Εκείνο το κόμμα το οποίο δεν είναι συνεπές απέναντι στις προγραμματικές του θέσεις, έτσι, απέναντι στον λαό του, και το ζήσαμε αυτό στο παρελθόν, ή ακολουθεί πολιτικές τέτοιες οι οποίες δυσαρεστούν τον κόσμο, τον λαό, τους ψηφοφόρους, από εκεί που είναι πάνω το κατεβάζουν κάτω. Αυτό που πρέπει να γίνει, το είχαμε δει το 12, αν θυμάμαι καλά, στις εκλογές. Το 12 δεν είναι εκλογές. Μα το Πασόκ προσπαθεί ακόμη να συνέλθει, ναι. Κυβέρνηση ήταν. Ναι, ακριβώς. Και μάλιστα έπαθε μια συντριπτική ήττα, και αυτό έδειξε τουλάχιστον ότι τότε ακόμα υπήρχαν υγεία αντανακλαστικά στην κοινωνία. Τα στελέχη του πλέον τα βρίσκει στο σύνολο των κομμάτων. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει. Έτσι. Ναι. Έχει να πάρει βαθιά ανάσα από τότε. Ότι αποκτήσαμε πολλά μικρά Πασόκ μετά, έκτοτε. Κόμματα που τα βλέπαμε στο 3% να κυβερνούν τον τόπο. Ή και 42% Πασόκ. Έτσι. Ναι. Δηλαδή αυτά τα ζήσαμε, τα βιώσαμε. Εκεί η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πολύ και μεγάλη διαφορά. Αυτό το έκανε ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα. Ωραίο το μήνυμα που δώσαμε. Δεν έχει ληφθεί από το πολιτικό του σύστημα. Πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα. Τι θα κάνουμε. Αν δεν ληφθεί, θα το στέλνουν συνεχώς οι Έλληνες, υποψιάζομαι. Γιατί αυτό... αυτό ήταν ένα χαστούκι ουσιαστικά, ένα χρόνο μετά, προς το σύνολο των κομμάτων. Εννοώ, κύριε Σιαμίδη, και το καταλαβαίνετε, των κομμάτων, όχι αυτών που δεν έχουν ασκήσει εξουσία ακόμη, αλλά και να την ευθύνη, έτσι, και να νομοθετούν εντός του κοινοβουλίου, έτσι, σε αυτά τα κόμματα. Γιατί δεν δύναμη του να νομοθετείς. Δύναμη είναι, έτσι. Προφανώς. Και αυτό κάνει το ελληνικό κοινοβούλιο. Σε αυτά λοιπόν τα κόμματα αναφέρομαι, ήταν για πολλά, λίγα ήταν εκείνα τα οποία δέχτηκαν χάδι, πήραν χάδια από τους ψηφοφόρους και ανέβασαν ποσοστά και δύναμη. Τα περισσότερα χαστούκια δέχτηκαν. Χαστούκια και μάλιστα ηχηρά, δυνατά. Δεν τυχαίο ότι από την επόμενη ημέρα των εκλογών τα τρία μεγάλα κόμματα έχουν αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνουν, και θα δούμε εάν αυτό θα τερματιστεί γρήγορα ή αν θα συνεχιστεί και τι συνέπειες θα επιφέρει, σε συνθήκες εσωστρέφειας. Λογικό είναι. Δεν ξέρω αν είναι λογικό. Θα φανεί αυτό στις επόμενες ημέρες. Κύριε Σιαμίδη, σας ευχαριστούμε θερμότατα. Εγώ σας ευχαριστώ, και όπως είπαμε, προσοχή στους τηλεευαγγελιστές που προωθούν τη θρησκεία των κομμάτων. Μάλιστα. Παράδειγμα έφερα, έτσι για να γίνει κατανοητό. Όχι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν είναι. Έτσι είναι πράγματι αυτό λέμε. Λοιπόν, μπορεί να συνέκρινα, ξέρω εγώ, μαρούλι με πορτοκάλι, αλλά το έκανα για να γίνει κατανοητό. Όχι, γιατί και στο είναι. Ένα βλέπουμε ότι υπάρχουν. Το ίδιο γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Θα μπορούσα να φέρω αυτό σαν παράδειγμα. Έτσι υπάρχει αυτή η προσήλωση. Αλλά προσέξτε να δείτε, όταν τον αισθάνεται ότι τον πικραίνεις και τον κοροϊδεύεις τον κόσμο, γυρίζει την πλάτη. Λοιπόν, για να το κλείσουμε, διάβαζα πριν πολλά χρόνια μια μελέτη η οποία έλεγε το εξής, ότι το κέντρο της πίστης, είτε μιλάμε για θρησκεία, είτε μιλάμε για κάποια πρόσωπα, για κόμματα, ακόμα και για προϊόντα, είναι ακριβώς το ίδιο στον εγκέφαλο. Ναι, έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλος, ναι, του ανθρώπου. Ακριβώς. Γι' αυτό και χρησιμοποιήσα αυτό το παράδειγμα. Πρέπει να διαχωρίσουμε την πίστη με την πολιτική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και κρίνεται η ζωή μας και το μέλλον μας από αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε τον Γιάννη Σιαμίδη. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά τις ώρες με τους τίτλους επικαιρότητας.